κύριο Μπίζογλου που είναι μαζί μας. Κύριε Μπίζογλου, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Κύριε Μπίζογλου, θέλω να μας, να μας πείτε πώς έχει από τη δική σας, πώς βλέπετε, πώς παρακολουθείτε το θέμα που έχει εξελιχθεί με την εκδρομή στην Ιταλία του δικού σας λυκείου. Τα παιδιά επιστρέφουν βέβαια σήμερα και τι έχετε να πείτε για όλα αυτά που έχουν ακουστεί μέχρι τώρα. Νομίζω ότι έχουμε, ότι υπερβάλλουμε πάρα πολύ. Δεν νομίζω ότι αξίζει τέτοια αντιμετώπιση και για τα παιδιά και ναι. για το θέμα που έγινε. Ναι. Τα παιδιά πήγανε από την πέμπτη εκδρομή στην Ιταλία, πήγανε στη Βενετία σε μέρος που δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποια έξαρση, ότι υπήρχε κάτι επικίνδυνο με τον ιό. Τις ημέρες που έγινε η ιστορία που ξεκίνησε στην Ιταλία ήταν στη Ρώμη και φεύγανε για την Νάπολη. Κανένα περιστατικό στη Ρώμη, κανένα περιστατικό στη Νάπολη, κανένα περιστατικό στα παιδιά, κανένας πυρετός στα παιδιά. Το τι λέει ο καθένας, ότι τα παιδιά είχαν πυρετούς, είχαν και βγαίνουν και πανικοβάλλουν και. Αυτά νομίζω ότι είναι ελληνικά. Δεν αξίζει τώρα να στεναχωρούμε τα παιδιά, να απομονώνουμε τα παιδιά, να στοχοποιούμε τα παιδιά και τα παιδιά να μην μπορούν να κυκλοφορήσουν. Να απομονώσουμε τα παιδιά στο σχολείο, στο σπίτι, να μην πάνε χθες, τα παιδιά. Μάλιστα, πρέπει σχολείο. Να σας πω, κύριε Μπίζογλου, στο έκτακτο Δημοτικό Συμβουλίο έγινε και μία πρόταση. Τα παιδιά, όπως θα έρχονται από την Οικουμενίτσα, να πάνε κατευθείαν στον Ποδοσάκιο για έναν έλεγχο. Δεν ξέρω. Υποτίθεται ότι θα τα κάναν έλεγχο από αυτά που λέγανε οι διάφοροι. Θα τα κάναν. Έτσι είναι. Έχετε δίκιο, αλλά δεν έγινε. Ο κύριος Κάκος μας είπε σήμερα ότι. Ούτε αξίζει να γίνει. Να δούνε τι δηλαδή. Να τους πάρουν μια θερμοκρασία και να δουν ότι είναι καλή η θερμοκρασία τους και αν δεν έχουν πυρετό είναι εντάξει. Αφού ξέρετε ότι η επούαση είναι 15 μέρες. Τώρα, στο γι' αυτό και δεν γίνεται έλεγχος. Μπαίνουν, βγαίνουν στο αεροδρόμιο, στο λιμάνι. Χιλιάδες άτομα. Δεν μπορεί να προβλεφτεί με αυτόν τον τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, κύριε Μπίζολο, έγινε και η πρόταση χθες να κλείσει το σχολείο για τους προληπτικούς, φαντάζομαι, λόγους. Ενώ ο κύριος Γκαλίτσας επανέλαβε και σήμερα στην εκπομπή μας, το είπε και χθες στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, προτείνει την αναβολή όλων των εκδρομών. Όλων των εκδρομών. Υπάρχει περίπτωση. Να μην πάνε σχολικούς περίπατους στα παιδιά, επειδή μπορεί να. Όλων των εκδρομών εκτός νομού. Ενώ δεν μας λέει κανένας να είμαστε καραντίνα, να μπούμε μόνοι μας σε καραντίνα, έχουμε που έχουμε τα χάλια μας σαν νομός, να γίνουμε ακόμα χειρότερα. Να μην μας έρχεται κανένας. Υπάρχει περίπτωση να. Θα βγάλουμε κάτι δηλαδή, αν μείνουμε όλοι στα σπίτια μας. Γιατί έτσι όπως λέει ο κύριος Γκαλίτσας, πρέπει να μην βγούμε καθόλου από τα σπίτια μας, να κλειδωθούμε όλοι για 15 μέρες, να μην κυκλοφορήσει κανένας και από εκεί και μετά να μην μπει και κανένας στο νομό, γιατί δεν είναι υποχρεωτικό. Το επισημάναμε, πήγαν... όπως ακριβώς το λέτε, το επισημάναμε και εμείς. Αλλά είπε το εξής. Λέει, εγώ ονομάζομαι Μινάς Γκαλίτσας. Μπορεί κάποιος υπεύθυνα με το ονοματεπώνυμό του να μου πει με ασφάλεια αν μπορώ να στείλω το παιδί μου στο σχολείο? Όχι, φυσικά, κανένας δεν μπορεί να το υπογράψει αυτό εδώ. Ποιος είναι χαζός δηλαδή να πει ότι αυτός δεν θα νοσήσει. Και τι σημαίνει αυτό? Γι' αυτό ζητάει από το σύλλογο να πάρει την απόφαση τώρα, σήμερα αν είναι δυνατόν, για το τι θα γίνει με αυτή την υπόθεση. Υπάρχει περίπτωση, κύριε Μπίζογλου, υπάρχει περίπτωση να συνεδριάσετε? Όχι, καμία. Καμία, δεν συνεδριάζετε. Καμία, γιατί δεν νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα εμείς να πούμε ότι θα κλείσουμε το σχολείο. Ναι. Και απόφαση να πάρουμε πώς θα κλείσουμε εμείς το σχολείο. Πώς θα κλείσουμε. Μάλιστα, είπε ότι ο κ. Γκαλίτσας είπε ότι όχι να μην γίνει μόνο συνεδρίες του ΔΣ του Συλλόγου, αλλά να γίνει γενική συνέλευση των γονέων. Γενική συνέλευση των γονέων, τι, να πούν οι γονείς αν θέλουν να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο? Ναι, και να μένουν στο σπίτι. Προτείνουν οι γονείς δηλαδή τι θα κάνουν, θα μένουν στο σπίτι, δεν θα κυκλοφορούν έξω? Οι γονείς δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν, δεν μπορούν να μεταφέρουν τον ιό. Άλλοι δηλαδή εκτός από το σχολείο δεν πήγαν στην Ιταλία? Πήγαν και 350 γουναράδες και εργαζόμενοι. Εκτός από τους γουναράδες. Ναι. Γιατί στην Ιταλία περάσανε και κολλήσανε από ό,τι είπανε κάποιοι Κινέζοι που μεταφέρθηκαν με το αεροδρόμιο, στο αεροδρόμιο από άλλες πτήσεις, όχι εκτός από εκείνα. Ναι. Δηλαδή θα πρέπει και εμείς να μείνουμε στα σπίτια μας και ο κύριος Γκαλίτσας να μην πάει στη δουλειά του και να μην λειτουργήσει η αστυνομία, να μην λειτουργήσει το σχολείο, να μην λειτουργήσουμε τίποτα.
Αυτό λέτε δεν είναι λογική. Το σχολείο θα λειτουργήσει κανονικά. Δεν τίθεται καν θέμα να συνεδριάσει το ΔΣ. Νομίζω το σχολείο θα συνεχίσει κανονικά τη λειτουργία του. Η υπουργός το είπε ξεκάθαρα ότι εφόσον δεν έχουμε συμπτώματα, δεν έχουμε τίποτα, δεν υπάρχει λόγος να κλείσουν τα σχολεία, ούτε να μπει κανένα σε καραντίνα. Πιστεύετε ότι με αυτόν τον τρόπο και τη συζήτηση που γίνεται, γιατί είπε κάτι και ο πρόεδρος των φαρμακοποιών σήμερα εδώ στην εκπομπή μας, ο κ. Παπαλάμπρος, λέει να συνειδητοποιήσουμε, γιατί συνέστησε ψυχραιμία και είπε ότι να συνειδητοποιήσουμε ότι σε λίγο στην Καστοριά θα έρθουν τα παιδιά μας και όχι οι λεπροί. Αυτό λέω, ότι στοχοποιούμε τα παιδιά και θα τους έχουμε δακτυλοδεικτούμενους. Αυτός πήγε εκδρομή και μην τον πλησιάζετε. Ούτε γνώση σε κανένα. Αυτά είναι ζητήματα που πραγματικά, αυτό που λέτε τώρα, αυτό, μην τον πλησιάζετε, ήταν Ιταλία. Αυτό καταλαβαίνετε ότι μπορεί να δημιουργήσει θέματα και ειδικά σε παιδιά της τρίτης λυκείου που έχουν και έναν αγώνα μπροστά τους με τις εξετάσεις. Γι' αυτό φταίμε εμείς που ξεκινούμε το θέμα χωρίς νομίζω να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Το ότι ζήτησε ο κύριος Γκαλίτσας να γίνει αυτή η ιστορία επειδή είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν νομίζω ότι έπρεπε καν να γίνει θέμα. Νομίζω στο Δημοτικό Συμβούλιο πήραν την απόφαση ο Δήμαρχος ότι δεν είναι ούτε στο αρμοδιότητά του να κλείσει ακριβώς τα σχολεία. Ακριβώς αυτό. Για τόσο, ναι. Για τόσο διάστημα, εφόσον το αρμόδιο Υπουργείο δεν είπε κάτι. Κάτι παρόμοιο, να κλείσουν δηλαδή τα σχολεία. Το ότι λέει ο κύριος Μινάς, ο Γκαλίτσας, ότι πρέπει να κλείσουν τα σχολεία και να μην στείλει το παιδί του στο σχολείο για 15 μέρες, εφόσον δεν υπάρχει κάτι άλλο, ο καθένας έχει την επιλογή του. Αν κρίνει ότι δεν θέλει γιατί φοβάται, ας κρατήσει το παιδί του στο σπίτι για 15 μέρες, ας μείνει και ο ίδιος στο σπίτι του για 15 μέρες για να μην κολλήσει. Μάλιστα. Κύριε Πίζογλου, το ξεκαθαρίζετε λοιπόν, δεν τίθεται καν θέμα, επαναλαμβάνω, ούτε συνεδρίαση, ούτε απόφαση, ούτε γνωμοδοτική τέλο πάντων πρόταση για κλείσιμο το σχολείο. Το σχολείο θα λειτουργήσει κανονικότατα. Εγώ θα μιλήσω με τον κύριο Κάκο μόλις επιστρέψουν με το καλό τα παιδιά από το σχολείο. Περίπου σε μια ώρα θα είναι εδώ. Περίπου σε μια ώρα. Με τον κύριο Κάκο θα δούμε πώς είναι και αν χρειάζεται θα κάνουμε μια συνάντηση με τον κύριο Κάκο να δούμε αν χρειάζεται να κάνουμε κάτι παραπάνω. Αλλά δεν νομίζω ότι συζητούμε. Αυτό που χρειαζόμαστε όλοι περισσότερο, κύριε Μπίζολου, είστε και γιατρός φυσικά. Λίγο ηρεμία και ψυχραιμία. Ψυχραιμία αλλά και ενημέρωση. Και ενημέρωση. Δεν ξέρω λοιπόν αν θα κρίνατε σωστό. Ότι υπάρχει σε όλους που λέει για τον ιό, τι μέτρα πρέπει να παίρνουμε, τι να προσέχουμε. Και η γρίπη έχει 55 θανάτους στην Ελλάδα. 70, αλλά δεν έχει κανένας τίποτα. 70 έχει. Αναλογικά με τον πληθυσμό της Κίνας, αυτό εξηγήθηκε σήμερα. Αναλογικά με τον πληθυσμό της Κίνας, εμείς στη χώρα μας έχουμε περισσότερους νεκρούς από την κοινή γρίπη παρά στην Κίνα με τον κορονοϊό. Είναι απίστευτο. Αναλογικά έχουμε περισσότερους. Ναι, αναλογικά έχουμε περισσότερους. Αλλά για τη γρίπη δεν φοβάται κανένας. Δεν λέει κανένας τίποτα να μείνουν τα παιδιά στο σχολείο, να μείνουν τα παιδιά στο σπίτι τους. Ναι. Λοιπόν, άρα λοιπόν, επειδή και η ενημέρωση είναι πολύ βασικό τη συγκεκριμένη στιγμή, ίσως θα σκεφτόσασταν μόλις γυρίσουν τα παιδιά να έχετε συνολικά μια ενημέρωση και με έναν ειδικό τέλος πάντων που θα μπορούσε να μιλήσει. Και προς τους γονείς. Θα μιλήσουμε και με τον κύριο Κάκο, θα δούμε λίγο τι θα γίνει και θα κάνουμε ένα συμβούλιο. Δεν είναι δύσκολο να κάνουμε ένα συμβούλιο, να βρούμε και κάποιον που μπορεί να μας βοηθήσει. Για ενημέρωση όμως και όχι για να προτείνετε κλείσιμο του σχολείου. Αυτό καταλαβαίνω. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι σωστό να προτείνω κλείσιμο σχολείου. Δεν ξέρω αν μπορώ και να προτείνω κλείσιμο σχολείου. Και από εκεί και μετά θα δούμε. Το κλείσιμο του σχολείου δεν νομίζω ότι είναι λύση. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μπίζογλου, για οτιδήποτε νεότερο θα είμαστε πάλι σε επαφή. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Και εγώ ευχαριστώ. Γιατί έπρεπε να ακουστούν οπωσδήποτε και οι απόψεις του Συλλόγου Νέων, δηλαδή. Δεν γίνεται. Αλίμονο. Αλίμονο. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.